Στον Κρουσόνα μόλις το 7ο λεπτό που άνοιξε το σκόρ, ο Ζέλιος έκανε τη σέντρα, ο Δαμιανάκης πήρε την κεφαλιά και πέτυχε το σκόρο, ο ζελιος εκανε τη σεντρα ο δαμιανακης πηρε την κεφαλια και πετυχε το 0 1 στο 16, ο Πάουκ έφτασε στον κόλ με τον Κουράκη, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε καθώς ακυρώθηκε ως offside. Η συνέχεια ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι και πραγματικά και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους. Με τον Πάουκ να ισοφαρίζει το 57 με ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μαβροϊδί για το 1-1. Ο Πόα όμως πέτυχε και δεύτερο γκολ με πέναλτι στο 79 όταν ο Νίκταρης το κέρδισε από τον Τσέρο με τον ίδιο να αναλαμβάνει την εκτέλεση για το 1-2. Το τρίτο γκολ για τον Πόα ήρθε και πάλι με ενέργεια του Νίκταρη που έκανε το γύρισμα και σκόρερ χρήστηκε ο Βοριάς. Το τέλος του αγώνα όμως ή αφαίρε κι άλλο ένα πέναλτι αυτή τη φορά για του γηπεδούχους. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε ανατροπή του στρατάκι από το Λουμπάκι, ο Σεραφημίδης εκμεταλλεύτηκε το πέναλτι που δόθηκε και ευστόχησε από την Άσπρη Βούλα για το τελικό 2-3. Ναι, καταρχήν, νομίζω ότι έγινε ένα καλό παιχνίδι στο σύνολο. Ε, Καλέ ομάδες και οι δύο. Φυσικά και είναι ο στόχο τη ομάδα κάθε χρόνο. Νομίζω ότι φαίνεται και από τα τρόπεδα τα οποία έχει ήδη. Και θα το κυνηγήσουμε μέχρι τέλου. Την Κυριακή έστειλα ένα δύσκολο παιχνίδι στον Άγιο Νικόλαο. Να μα πείτε δύο λόγια ε, για το, αυτό το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, την Κυριακή είναι ένα άλλο παιχνίδι, δεν είχε καμία σχέση με αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ερχόμαστε από τρει ή και θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε εννοείται την νίκη. Προσπαθήσαμε, διεκδικήσαμε πράγματα, βάλαμε δύσκολα, είχαμε τι δικέ μα καλέ στιγμέ. Ταυτόχρονα είχαμε και απέναντί μα μια ομάδα με εμπειρία, με ικανότητα. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο ΠΟΑ νομίζω σε μια στιγμή που παίζαμε με παίχτη λιγότερο και υπήρξε ένα κενό στο okay. κέντρο τη άμυνα. Υποπέσαμε σε ένα παίναλ το οποίο ήταν καθοριστικό για όσον αφορά την πρόκληση. Συνολικά νομίζω ότι έγινε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Είμαι ευχαριστημένο από την προσπάθεια των παιχτών μα. Αν συνυπολογίσουμε τι απουσίε, τα παιδιά που κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τραυματιστήκανε.